Κάθε φορά που η μαμά μου κατέβαινε από τη Θεσσαλονίκη, έλεγε και τώρα θα πάω με την κυρία Ελένα να δούμε τη Ρένια. Και δεν με έπαιρνε και μαζί, γιατί είναι που βγαίνουν οι φιλενάδες. Μα ήταν το ντουέτο στην πρεμιέρα. Ας τώρα θέλω να πάμε και δυο τα κλάματα να σχάσουμε. Όχι, απλώς δεν γίνεται και να μην ξέρεις. Ναι. Αναφερθώ σε αυτό. Φίλες τόσα χρόνια, ήταν η κλασική συνοδός της μαμάς μου, τις πρεμιέρες μου και εκεί. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν σε αυτό το χώρο, με αυτό το υπέροχο σκηνικό, όπου παίζεται ένα πολύ μεγάλο έργο της Μάγισσας του Σάλεμ, του Άρθουρ Μίλλερ. Σου άλλο μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που διάβασα στο δελτίο τύπου όταν μου πρωτοήρθε. Οι Μάγισσες του Σάλεμ αποτελούν διαχρονική καταγγελία των δυσιδαιμονιών, των προκαταλήψεων και του φανατισμού. Το ανατριχιαστικό είναι ότι πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός. 1692 στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης αυτή η παράνοια συνέβη. Στα αλήθεια, δηλαδή, δεν είναι από κύμα της φαντασίας του Μίλλερ. Ναι, ναι. Ο Μίλλερ πήρε αυτή την ιστορία και την έκανε κάτι ακόμα μεγαλύτερο, που το παίρνει από αυτή την εποχή και το κάνει παγκόσμιο, πανανθρώπινο και παντοτινό το θέμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μήπως είναι αυτή η κατάσταση που ζούμε και σήμερα? Ένα μέρος της και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή? Εννοώ πόσο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος να βρεθεί στο στόχαστρο, ας πούμε, ενός όχλου ή μιας μαζικής κατακραυγής. Πόσο μπορεί στόμα με στόμα μία παράνοια να αποκτήσει υπόσταση. Και αυτό που κοίταξε, μας φτάνει. Στη δική μας εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολο το καινούργιο πράγμα που έχουμε να διαχειριστούμε, που είναι τα social media. Εκεί ήθελα να αναφερθώ, λοιπόν. Είναι μία δύναμη. Ναι, πολλοί άνθρωποι διαπομπεύονται. Αλλά ναι, και πράγματα που επουδενή δεν θα βρίσκανε βήμα, βρίσκουν. Φυσικά. Οπότε ποιος και με ποιο κριτήριο θα ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι? Εσένα σε φοβίζει αυτή η κατάσταση? Εμένα με φοβίζει στο βαθμό να μην έχω social media. Φοβάμαι δηλαδή να αποκτήσω, με την έννοια ότι δεν μπορώ να δηλητηριάσω την καθημερινότητά μου στο βαθμό που βλέπω ότι είναι δυνατόν να δηλητηριαστεί. Γιατί ναι, το ξέρεις, ναι, δεν δίνει σημασία, αλλά όταν διαβάζεις, ας πούμε, έναν οχετό για σένα, δεν γίνεται, ρε παιδί μου, τώρα κακά τα ψέματα, να μην επηρεαστείς και καθόλου. Και το αντίθετο, τα καλά πράγματα που γράφονται είναι αδιανόητης θερμοκρασίας. Κάθε μέρα κάποιος μας παίρνει από ένα Όσκαρ. Ένα μέρος του, ας πούμε, έζησα κι εγώ με το δίηγμα του Παπαδιαμάντη, στο οποίο πήρα μέρος φέτος, που ήταν πραγματικά, μου τα δείξανε τα σχολεία και ήταν συγκινητικά. Το 1/10, αν πιστέψω, από αύριο θα με τρελεί. Πού είναι ο Βλάσης? Λοιπόν, κύριε Βλάση, εγώ δεν είμαι από εκείνα τα κοριτσάκια που ξέρες και δεν ανέχομαι να με έχουν 2 ώρες το δρόμο στημένη, εντάξει? Επίσης, εγώ είμαι από τις γυναίκες που καθαρίζουν μόνες τους. Οι απαράδεκτοι, όπως ξέρεις, παίζουν στο Μέγκα και κάνουν χαμό. Θέλω να μου πεις, κάθεστε και το βλέπετε με το Θάνο. Ο Βίκτορας, ο γιος σου, το παρακολουθεί. Σε παρακαλώ, πες μου. Σώζομαι, γιατί έχω παράσταση εκείνες τις ώρες. Αν ήμουν σπίτι, θα το βλέπα. Ευτυχώς έχω παράσταση. Γιατί είναι λίγο σοκ όλη φάση. Γιατί είναι σοκ? Γιατί είναι σαν να βλέπω από τη βάφτισή μου να παίζεται στην τηλεόραση το βιντεάκι. Και αντίχησε σαν βόμβος, σαν ηφαίστεια, σαν κύμα παλιριακό η φωνή του Κέσσαρα. Η παρουσία ήταν μαχαίρι πιο δυνατό από την πληγή. Και εσύ τέκνο βρούτε. Α, το κάτω, αυτό είναι δικό μου. Μου φαίνεται πολύ άρρωστο να βάλω, να δω για αναψυχή κάτι που παίζω εγώ. Από την ώρα που άρχισαν να προβάλλονται και πάλι, υπάρχει κόσμος ο οποίος σε συναντάει και σου μιλάει ξανά για τους απαράδεκτους ή έχεις ξανακούσει το ανθρωπελέκι, ας πούμε? Δεν σταμάτησε αυτό. Έχει τύχει να μου μιλάνε δηλαδή για τους απαράδεκτους παιδιά που δεν υπήρχαν καθόλου. Όχι, ήταν 3 χρονών τότε. Ο Βίκτορας τους είχε δει, τους απαράδεκτους ή... Ο Βίκτορας με τους φίλους του... Α, έχει δει από παλιά. Ναι, αλλά είναι της ίδιας λογικής, επειδή μάλλον μεγάλωσε σε αυτό το σπίτι. Ωραία, και αλλά... Και αυτός αισθάνεται παράξενα να βάλει να δει τη μάνα του. Φαντάζομαι όλα, σε όλα τα χρόνια και σε όλη την πορεία σου που έχει παρακολουθήσει όλες αυτές τις δουλειές που κάνει. Το φαντάζομαι. Ναι. Ποιο ήταν αυτό το οποίο σου είπε, αχ μαμά, αυτό είναι το αγαπημένο μου τώρα? Θα σου πω, Παιδική Χαρά λεγόταν, ήταν ένα σύριο που κάναμε με τον Κώστα, τον Κόκλα. Το ξέρω. Ναι, και 3 θηρία αγόρια. Ο Βίκτορας λοιπόν ήταν ακριβώς την ηλικία εκείνη των
των αγοριών. Είχα υποτίθεται στο σύριαλ ήταν ξέρω εγώ, 8 και 10 και ο Βίκτορας ήταν 9. Κάτι τέτοιο. Και είχε πλήρη ταύτιση. Ό,τι έβλεπε σε αυτό το σύριαλ το τρώγαμε κι εμείς στο σπίτι. Τις φάρσες, τα αυτά. Και ήταν το αγαπημένο του γιατί τον πέτυχε στη σωστή ηλικία. Σε σχέση με την κατάσταση τη νέα που έχει δημιουργηθεί στον χώρο του θεάτρου με το Me Too, βλέπεις τους ανθρώπους διαφορετικούς, να σας κοιτάνε με κάποια, ας πούμε, καχυποψία ή να είναι λίγο έτσι πιο μαζεμένοι απέναντί σας? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Νομίζω ξέρουν πολύ καλά ποιοι είμαστε ο καθένας μας, δηλαδή με ένα λίγο, δεν ξέρω αν είναι λογικός ή μεταφυσικός ο τρόπος. Νομίζω ότι δεν χρεώθηκε τίποτα ο χώρος. Το φανταζόμουν, να πω την αλήθεια, από την αρχή. Προσωπικά το βρήκα γενναιότητα ενός χώρου να βγάλει, όχι τα πλητά του, να αντιμετωπίσει τους σκελετούς στην ντουλάπα του. Και θέλω να πω ότι εγώ το βλέπω σαν ότι ο κόσμος το είδε και εκείνος με τον ίδιο τρόπο, σαν είχατε τα κότσια να το κάνετε. Ξέροντας, ας πούμε, για παράδειγμα τον Πέτρο Φιλιππίδη, τόσα πολλά χρόνια. Τώρα, ένα χρόνο μετά, πώς σε κάνει να αισθάνεσαι αυτό? Καταρχήν να σου διορθώσω, το ξέρω τον Πέτρο Φιλιππίδη πάρα πολλά χρόνια από πολύ παλιά, όχι πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Είχαμε χαθεί. Εννοώ, ρε παιδί μου. Για χύψη λόγους. Μου είναι τρομακτικά στενάχωρο να σκέφτομαι έναν οποιονδήποτε άνθρωπο στη φυλακή και οποιονδήποτε άνθρωπο απολογούμενο για κάτι τόσο πολύ σοβαρό. Ξέρεις, όταν ξέρεις κάποιον άνθρωπο, ναι, τον ξέρεις, έχει άλλο αντίκτυπο πάνω, ναι, σου. Ναι, εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου. Φορές που κάνω την εικόνα, ας πούμε, δεν το χωράει το μυαλό μου. Γι' αυτό σε ρωτάω, ναι. Αλλά πολλά δεν χωράει το μυαλό μας και... Σωστό. Να που συμβαίνουνε. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Λέει ο Άρθουρ Μίλλερ, όταν η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, ο φόβος παίρνει υπόσταση. Το βρίσκω μαγικό. Μα γιατί... είναι τόσο σπουδαίος συγγραφέας. Γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι φοβόμαστε πάρα πολύ. Αλλά ο φόβος δεν δημιουργεί και τα χειρότερα. Οι φοβισμένοι άνθρωποι δεν είναι τελικά πολύ επικίνδυνοι? Το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς όταν θέλει να ελέγξει έναν άνθρωπο είναι να τον φοβήσει. Είναι το απόλυτο μπλοκάρισμα που μπορείς να κάνεις ψυχικά και διανοητικά σε έναν άνθρωπο. Το έχεις αισθανθεί ποτέ να προσπαθήσουν να σε φοβήσουν ή να τα έχουν καταφέρει να σε φοβήσουν? Α, σε μία και δύο φορές. Μία και δύο φορές. Φοβάμαι την καθημερινότητα, μάνι-μάνι. Κυκλοφορούμε δύο χρόνια με μάσκες, σε μένα θα μου πεις για φόβο. Πόσες φορές σου είπα δεν μπορώ να έρθω στο στούντιο, φοβάμαι που θα είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί. Τώρα μόνο αυτό τον τελευταίο μήνα φοβάμαι. Φοβάμαι για τους ανθρώπους που αγαπάω, φοβάμαι κάθε μέρα. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε το φόβο να προηγηθεί, να είναι ένα βήμα μπροστά από τη ζωή μας. Γιατί αυτό δεν θα είναι ζωή.